Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Τρίτη σήμερα 27 Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του TV Ροδόπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε τι κυριότερε ειδήσει σε τίτλου. Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 4 μετανάστε όταν του παρέσει ένα μαξοστοιχεία στην περιοχή του φύλακα Ροδόπη. Δείτε τι λέει ο διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνή Γιώργο Φιλιππίδη. Χρηματοδοτήσει έργων τη ΔΕΙΑΚ από το πρόγραμμα Φιλόδημο. Δείτε τι λέει ο πρόεδρο τη ΔΕΙΑΚ Δημήτρη Καρασταύρου. Δείτε επίσης αναδρομικά πάνε ταμείο οι ένστολοι, υπογράφηκαν οι συμβάσεις. Να ξεκινήσουμε την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Ανταλλαγή πυρών επικράτησε κατά την πρώτη συνεδρία στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για το προϋπολογισμό του 2019, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Κατά την πρώτη συνεδρία, το λόγο έλαβαν οι γενικοί εισηγητές που ορίστηκαν από τα κόμματα να αναπτύξουν τις θέσεις τους επί του σχεδίου του προϋπολογισμού και της οικονομικής πολιτικής εν γέννη. Η συζήτηση του προϋπολογισμού συνεχίστηκε την Τρίτη με δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις, κατά τις οποίες αναμενόταν και η ομιλία του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου. Ένας στους δύο Έλληνες πολίτες δηλώνουν ότι θα ήθελαν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αντίκτυπό της στην καθημερινή τους ζωή για να ψηφίσουν με μεγαλύτερη προθυμία στις ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν το Μάιο του 2019 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Δημοσκόπηση Ευρωβαρόμετρο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας Ευρωβαρόμετρο για τη Δημοκρατία και τις εκλογές που δημοσιοποίησε το ΑΠΕ, στο ερώτημα τι θα σας έκανε πιο πρόθυμος να ψηφίσετε σε αυτές τις εκλογές, το 51% των Ελλήνων έναντι 43% των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησαν ότι θα ήθελαν να έχουν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον αντίκτυπό της στην καθημερινή τους ζωή. Το 47% των Ελλήνων έναντι 31% στην Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησαν ότι θα ήθελαν να υπάρχουν περισσότεροι νέοι σε ηλικία υποψήφοι. Εξάλλου, το αποτελέσμα του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για τις παρεμβάσεις σε ευρωεκλογές. Το 61% των Ευρωπαίων πολιτών έναντι 50% των Ελλήνων δηλώνει πως ανησυχεί ότι οι εκλογές μπορεί να χειραγωγηθούν μέσω επιθέσεων στο κυβερνοχώρο. Το 59% των Ευρωπαίων έναντι 53% των Ελλήνων ανησυχεί για τους ξένους παράγοντες και τις εγκληματικές ομάδες που επηρεάζουν τις εκλογές. Το 56% των Ευρωπαίων έναντι 54% των Ελλήνων ανησυχεί για νοθεία στο τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Το 55% των Ευρωπαίων έναντι 56% των Ελλήνων ανησυχεί για αγοραπολισία ψήφων. Σε ό,τι αφορά γενικότερα μια προεκλογική περίοδο, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων, το 84% των Ελλήνων έναντι 73% των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνει ότι ανησυχεί για την παραπληροφόρηση και την εσφαλμένη πληροφόρηση στο διαδίκτυο. Επίσης, το 76% των Ελλήνων έναντι 67% των Ευρωπαίων ανησυχεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δίνουν στο διαδίκτυο χρησιμοποιούνται για να εξατομικεύσουν τα πολιτικά μηνύματα που βλέπει, προσκάπτοντας έτσι τον ελεύθερο και δίκαιο ανταγωνισμό ανάμεσα σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Ωστόσο, στη συντριπτική του πλειονότητα, οι Έλληνες 80-93% και οι Ευρωπαίοι 74-81% συμφωνούν σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των λόγω απειλών, με την εισαγωγή μεγαλύτερης διαφάνειας στις διαδικτυακές πλατφόρμες μέσω κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων αναφέροντας με σαφήνεια ποιος είναι πίσω από τις διαδικτυακές διαφημίσεις, με την παροχή ίσως ευκαιριών σε όλα τα πολιτικά κόμματα ώστε να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες για να συναγωνιστούν για την προσοχή των ψηφοφόρων, με την παροχή του δικαιώματος απάντησης στους υποψηφίους ή στα πολιτικά κόμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την καθιέρωση της ίδιας υπηρεσίας περίοδου διαδικτυακά, όπως υπάρχει ήδη για τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Εξάλλου, στην ερώτηση πόσο σημαντικό είναι ή θα ήταν για εσάς να διατηρήσετε το δικαίωμα ψήφου σε ενιαίες εκλογές της χώρας καταγωγής σας, αν ζείτε ή να ζήσετε σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 81% των Ελλήνων έναντι 74% των Ευρωπαίων απάντησε ότι είναι σημαντικό. Τέλος, το ερώτημα, πιστεύετε ότι η χώρα μας κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποτρέψει παρανομίες και τις απάτες στη διάρκεια των εκλογών, είτε πρόκειται για τοπικό, είτε για εθνικό ή για ευρωπαϊκό επίπεδο? Το 39% των Ελλήνων και των Ευρωπαίων απάντησε ναι σε κάποιο βαθμό και το 16% των Ελλήνων έναντι 19% των Ευρωπαίων απάντησε ναι σίγουρα. Το 23% των Ελλήνων έναντι 21% των Ευρωπαίων απάντησε όχι ιδιαίτερα και το 14% των Ελλήνων έναντι 10% των Ευρωπαίων απάντησε όχι καθόλου. Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 4 μετανάστες. Άλλες πληροφορίες μιλάνε για 7, όταν διερχόμενη αμαξοστοιχεία τους παρέσυρε και τους διαμέλυσε στο ύψος του οικισμού φύλακα Ροδόπης. Το τραγικό περιστατικό με τουλάχιστον 4 νεκρούς, άλλοι μιλάνε για 7, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ενώ έγινε αντιληπτό τη Τρίτη το πρωί από οδηγό άλλης διερχόμενης επίσης αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Κομοτηνή. Ένα ακόμα τραγικό περιστατικό στη Θράκη με πρωταγωνιστές παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι επιλέγουν να κινηθούν άλλοτε στο οδικό δίκτυο και άλλοτε ακολουθώντας τις σιδηροδρομικές γραμμές. Περιπολιά.
Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής, τον κύριο Γιώργο Φιλιππίδη. Κύριε Φιλιππίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, κύριε Κοτοκώση. Τραγικό σημάδι χθες, μάλλον αργά το βράδυ, σήμερα διαπιστώθηκε. Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 4 μετανάστες. Άλλες πληροφορίες λένε για περισσότερες, όταν διαρχόμενη αμαξοστοιχεία τους παρέστηκε, τους διαμέλυσε στο ύψος του οικισμού φύλακα. Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες, πώς διακομίστησαν στο νοσοκομείο? Σήμερα το πρωί το ΕΚΑΒ διεκόμισε την σωρό 4 μεταναστών. Δυστυχώς σε πολύ άσχημη κατάσταση, οι σωροί ήταν διαμελισμένες και έχουν μπει στην ιατροδικαστική υπηρεσία του νοσοκομείου, όπου εκεί αύριο η ιατροδικαστής θα προβεί σε εξέταση DNA ώστε να κάνει τη διασταύρωση, γιατί τα σώματα που έχουν έρθει είναι διαμελισμένα και πρέπει να δούμε πού ανήκει η τι. Οπότε αύριο θα γίνει αυτή έτσι, η θλιβερή διαδικασία και μετά από εκεί πέρα θα δοθούν για ταφή. Υπάρχουν άλλες πληροφορίες, πώς έγινε το συμβάν χθες το βράδυ, γιατί σήμερα διαπιστώθηκε από άλλη διερχόμενη αμαξοστοιχεία και υπήρχε κάποια καθυστέρηση φυσικά. Ναι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ, θα πρέπει να το δείτε με τις αστυνομικές αρχές. Δεν γνωρίζω πώς έγινε το συμβάν, εμάς μας έχουν φέρει αυτές τις ορούς και πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, ώστε να ενημερωθούν και οι ανάλογες πρεσβείες ανάλογα και με την εθνικότητα του κάθε ατόμου, ώστε από εκεί και πέρα να γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για να ταφούν αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, οι σωροί έχουν έρθει, είναι δύσκολα αναγνωρίσιμες. Και μόνο με ένα τεστ DNA που θα γίνει αύριο θα μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε τα θύματα και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να καταλήξουν με το σεβασμό που πρέπει σε κάθε ανθρώπινη ψυχή και να οδηγηθούμε να κλείσει αυτή η ιστορία. Οπότε την σειρά παίρνει η ιατροδικαστική υπηρεσία. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Φιλιππίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Κι εγώ, καλό σας βράδυ. Γεια σας. Το χώρο των παροχών από τους ενστόλους ανοίγει το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ήδη σύμφωνα με πληροφορίες την περασμένη Παρασκευή υπογράφηκαν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την επιστροφή των αναδρομικών σε στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες. Οι αποφάσεις έχουν πάρει το δρόμο τους προς τεχνικό τυπογραφείο, ενώ προωθούνται και αποφάσεις για τους υπόλοιπους δικαιούχους των ειδικών ιστολογίων, καθηγητές ΑΕΤΕΗ, γιατροί του ΕΣΥ, δικαστική λειτουργία. Προϋπόθεση για να ξεκλειδώσει η καταβολή των χρημάτων είναι η έκδοση των εφαρμοστικών εγκυκλίων, με τις οποίες θα καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια. Όλες οι διαδικασίες τρέχουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου οι υπηρεσίες σπέβδουν να κλείσουν τις εκκρεμότητες και εξετάζουν ακόμη και την έκτακτη καταβολή των αναδρομικών στους λογαριασμούς των δικαιούχων, στην περίπτωση που δεν προλάβουν να τα επιστρέψουν μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου, που είναι η ημερομηνία καταβολής των αποδοχών του δεύτερου 15ήμερου. Για τους συνταξιούχους των ειδικών ιστολογίων, η καταβολή των ποσών θα γίνει μαζί με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, η οποία εξετάζεται να πληρωθεί νωρίτερα, ενδεχομένως 21 Δεκεμβρίου. Η υποέκδοση εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζουν τις ημερομηνίες της εφάπαξης καταβολής των αναδρομικών στους δικαιούχους, τη διαδικασία πληρωμής τους και το ύψος των παρακρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών και φόρων που θα διενεργηθούν επί των ακαθάριστων ποσών. Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιοι λειτουργοί και οι συνταξιούχοι θα εισπράξουν τα αναδρομικά χωρίς να γίνει κανένας ψηφισμός με τυχόν ληξιπρόθεσμα ή μη ή ρυθμισμένα χρέη του δημόσιου, παραδείγματος χάρη έμφυα φόρου εισοδήματος. Μοναδική περίπτωση δικαιούχου αναδρομικών, αδειμειωμένο το ποσό που δικαιούται στο τραπεζικό του λογαριασμό, είναι η εφορία να έχει μπλοκάρει το λογαριασμό του για ληξιπρόθεσμες οφειλές και να έχει δοθεί εντολή κατάσχεσης. Στην περίπτωση αυτή, μόλις κατατεθούν τα αναδρομικά, η τράπεζα θα προχωρήσει την κατάσχεση του ποσού που αντιστοιχεί στη ληξιπρόθεσμη οφειλή για να το αποδώσει στο δημόσιο. Το γεγονός πάντως ότι από τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ του συνολικού λογαριασμού των αναδρομικών στις έπρεπες των δικαιούχων θα φτάσει στο ποσό των 820 εκατομμυρίων ευρώ, σημαίνει ότι στο κούρεμα θα παίξουν ρόλο η εφορία και ο ΕΦΚΑ. Με βάση τα όσα θα ορίζουν οι αποφάσεις από τα ποσά τα οποία θα προκύπτουν μετά την αφαίρεση των όποιων ασφαλιστικών κρατήσεων ενολογούν, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 20%. Στη συνέχεια, τα ποσά θα πρέπει να δηλωθούν στις φορολογικές δηλώσεις είτε ως εφάπαξ εισόδημα του 2018 ή τα αναδρομικά ως εισοδήματα των ετών στα οποία αντιστοιχούν. Η εφάπαξ δήλωση του ποσού σημαίνει ότι ο φορολογικός συντελεστής θα ανέβει αφού το εισόδημα θα αντιστοιχεί σε άλλη κλίμακα. Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, καθηγητές ΑΕΤΕΗ, ερευνητές, γιατροί του ΕΣΥ και λοιποί δημόσιοι λειτουργοί θα εισπράξουν αναδρομικά που αντιστοιχούν για το διάστημα μέχρι την ημερομηνία ισχύωσης των προηγούμενων ειδικών μισθολογίων, ενώ η καταβολή των αναδρομικών δεν επηρεάζει τις αποδοχές που καταβάλλονται σήμερα, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2017 ισχύουν για όλες αυτές τις κατηγορίες νέα εντελώς διαφορετικά ειδικά μισθολόγια. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή
Συμβούλια Αναδρομικών για περιόδους αντίστοιχες σε αυτών που προβλέπονται για τους ενεργεία και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4387 του 2016. Και στην περίπτωση του συνταξίου δεν επηρεάζεται το ύψος του καταβαλλόμενων συντάξεων. Αυτό σημαίνει ότι τα αναδρομικά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι των ειδικών μισθολογίων θα καλύπτουν την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2012 έως στις 12 Μαΐου 2016 για τους αποστράτους, την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως στις 12 Μαΐου 2016 για τους συνταξιούχους πανεπιστημιακούς, καθηγητές ΤΕΗ, ερευνητές και μουσικούς κρατικών ορχιστρών, την περίοδο από 13 Νοεμβρίου 2014 έως 12 Μαΐου 2016 για τους συνταξιούχους ιατρούς του ΕΣΥ, την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2012 έως και τις 30 Ιουνίου 2014 για τους συνταξιούχους δικαστικούς και τους συνταξιούχους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επιδότηση ενοικίου από 70 ευρώ έως και 210 ευρώ το μήνα για 300.000 οικογένειες θα ξεκινήσει από τις αρχές του 2019. Θα χορηγείται στα νοικοκυριά που πληρώνουν ενίκιο ή δόση στεγαστικού δανείου με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ποσό του μηνιαίου επιδόματος στέγασης 2019 θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Πιστώθηκε στους λογαριασμούς των 889.123 αδικαιούχων το επίδομα παιδιού που καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ. Πρόκειται για την πέμπτη δόση για το αντίστοιχο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018. Όσοι δεν έχουν κάνει την αίτηση Α21 έχουν προθεσμία ως τις 31 Δεκεμβρίου. Το επίδομα μπορούν να λάβουν αναδρομικά και όσοι υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση Α21 ή διόρθωσαν την αρχική αίτηση που είχαν κάνει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Η έκτη και τελευταία δόση θα καταβληθεί στα τέλη Ιανουαρίου του 2019 σε όσους έχουν λάβει ως τώρα τις 5 δόσεις αλλά και σε όσους υποβάλλουν την αίτηση Α21 έως 31 Δεκεμβρίου και κρυφθούν θετικά για τη λήψη του επιδόματος για όλο το 2018. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Σταθερή αξία φέτος η ομάδα του Ιάντα Κομωτινή στο πρωτάθλημα του Ανατολικού Ομίλου της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Δείτε τι είπαν στην αθλητική εκπομπή 90 2 από τους παίκτες, ο Στάθης Παχιαδάκης και ο Άκης Κλονάρας. Σε γενικές γραμμές έγινε ένα καλό παιχνίδι πάντως. Είχε αρκετό κόσμο μέσα στο γήπεδο, οπότε το ευχαριστήθηκε και αυτός. Όπως είπατε, είχε ανατροπές αρκετές. Προηγηθήκαμε στην αρχή εμείς. Μετά ανέβηκε και περισσότερο, έφτασε τη διαφορά στους 10-12 πόντους, αν θυμάμαι καλά. Και στο τέλος κάναμε εμείς ένα ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο, περιορίσαμε την ΑΕΚ επιθετικά. Σκοράραμε εμείς αρκετούς πόντους με κλεψίματα εφημιδιασμούς και καταφέραμε και πήραμε μια θεωρώ δίκαιη νίκη. Αν και δεν εμφανιστήκαμε όπως περιμέναμε καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού, παρά μόνο στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ήμασταν πιο καλοί. Άκη, δική σου γνώμη, και φέτος βλέπουμε μια σταθερή αξία στην ομάδα, προσπαθεί να μπει στην τετράδα. Ναι, κάνοντα τι προσπάθειε μα, έχουμε ένα καλό σύνολο. Είναι έμπειροι παίκτε, νέοι παίκτε, νέοι μα στην ομάδα και συνδυάζονται πιστεύω για ένα καλό αποτέλεσμα. Προσπαθούμε κι εμεί με όποιο τρόπο μπορούμε να κερδίσουμε τα μάτς. Κοιτάμε παιχνίδι ένα παιχνίδι και το ευχαριστιόμαστε πάνω από όλα αυτά. Εσείς είστε παλιοί στην ομάδα, έχουν γίνει και πολλέ μεταγραφέ φέτο. Ναι. Πώς είναι το κλίμα στην ομάδα, έχει δέσει η ομάδα? Πιστεύω ότι και οι έμπειροι παίκτες και οι παλαιότεροι και οι καινούργοι βάζουν τα δυνατά μας όλα. Έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα, ένα πολύ υγιές κλίμα. Και στόχος μας είναι αυτό, να ευχαριστιόμαστε το μπάσκετ και να το προωθούμε όσο γίνεται στην ομάδα. Βλέπουμε είστε μια οικογένεια, και οι παλαιότεροι και οι πιο καινούργοι, υπάρχουν οι πιο επαγγελματίες. Θα σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Συνήθως ο προπονητής ο Δημήτρης Οικονομίδης, για να αναφερθούμε στον προπονητή, ιστορία από παλιά στο μπάσκετ της Κομωτινής, σε χρησιμοποιεί συγκεκριμένες χρονικές στιγμές σε κάποια δεκάλεπτα για να βάζει τα τρίποντα. Συνήθως μπαίνει και βάζει τα τρίποντα σε καθαρά τα τρία. Τι έχει να τη σκόνησε? Εντάξει, αυτό είναι μια επιλογή του δικό του προπονητή. Εντάξει, προσπαθώ και εγώ με τον τρόπο μου να βοηθάω την ομάδα με ποιο τρόπο γίνεται, αν αυτό είναι τρίποντα, αν αυτό είναι ένα πασάρο την μπάλα, το οτιδήποτε. Για να κερδίσουμε το μάτς κάθε φορά, να δίνουμε το 100% για να βοηθάμε την ομάδα να πάρει τα παιχνίδια. Πώς βλέπεις το μπάσκετ όσον αφορά εδώ στην Κομωτινή και το επίπεδο το οποίο βρίσκεται? Πιστεύω είναι καλά. Ο κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο, το ευχαριστιέται, βλέπουμε και εμείς υπάρχει ανταπόκριση, έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο, βλέπει τα μάτς και γενικότερα είναι καλό αυτό για την πόλη, για να προωθηθεί το μπάσκετ, να ανέβουμε. Στάθη. Για το μπάσκετ της Κομωτινής. Εγώ θεωρώ ότι έχει ένα καλό επίπεδο η Κομωτινή. Αυτή τη στιγμή έχει 4 ομάδες, ο ΓΑΣ που είναι στη ΡΑΜ Εθνική και οι υπόλοιπες 3 που είναι στην τοπική κατηγορία. Θεωρώ ότι δίνει τη δυνατότητα σε αρκετά παιδιά, λόγω και της γυμναστικής ακαδημίας και των άλλων σχολών του Πανεπιστημίου, να παίξουν τα παιδιά μπάσκετ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά.
Και νομίζω ότι και οι φοιτητές αλλά και οι ντόπιοι εδώ, οι Κομωτινοί, το διατηρούν το επίπεδο της, του μπάσκετ της Κομωτινής σε ένα καλό επίπεδο, θεωρώ. Το έχουν αγκαλιάσει και τα τελευταία χρόνια η Κομωτινή ακόμη περισσότερο με την κάθοδο έτσι του ποδοσφαίρου στην πόλη. Ναι. Νομίζω γενικότερα το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει όχι μόνο στην Κομωτινή, γενικότερα σε εθνικό επίπεδο θα έλεγα. Και με την προσέλευση του κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Το αξίζει αυτό να ανέβει. Τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει για να πάει το μπάσκετ ακόμη πιο ψηλά. Υπήρχε ο Γκάς ιστορία από παλιά, στην Αλφαβήτα. Εντάξει, δείτε, εδώ πέρα στην Κομωτινή νομίζω ότι είναι μια επαρχιακή πόλη, οπότε η αλήθεια είναι τα δεδομένα και τα budget, ας πούμε, είναι λίγο περιορισμένα. Σίγουρα το βασικό είναι το οικονομικό. Ναι, λόγω η Κομωτινή είναι μια παραμεθόριος περιοχή, είναι λίγο δύσκολα, αλλά νομίζω ότι ο Γκάς τόσα χρόνια είναι, ας πούμε, η σημαία της Κομωτινής. Έκανε και την προσπάθεια έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Καλώς ή κακώς και με τα τωρινά δεδομένα είναι λίγο δύσκολα. Αλλά νομίζω ότι συμβάλλουν και οι φοιτητές και οι παράγοντες της εκάστοτε ομάδας με όποιο τρόπο μπορούν στο να ανέβει το επίπεδο. Το πρωτάθλημα φέτος, πώς το βλέπουμε, απαντήστε και οι δύο, είναι ένας μαραθώνιος 26 αγωνιστικών. Ναι. Εγώ θεωρώ, ξεκινώντας, δηλαδή, να πω ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και ειδικά ο δικός μας όμιλος, ο Ανατολικός της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Ακριβώς πέρσι είδαμε ότι ξεχώρισε πέρσι. Ναι, πέρσι ήταν. Ναι, ακριβώς. Πέρσι, τα δύο προηγούμενα χρόνια, πρώτα η Ελευθερούπολη και μετά ο Λεύκηπος, είχαν δημιουργηθεί ώστε να διεκδικήσουν και να είχαν ως πρωταρχικό στόχο και μοναδικό στόχο, θα έλεγα, την άνοδο. Φέτος δεν υπάρχει μια ομάδα που να ξεχωρίζει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχει μια ομάδα. 7-8 ομάδες θα έλεγα του ομίλου, οι οποίες είναι όλες πολύ ανταγωνιστικές και μπορεί να κάνουν την έκπληξη ανά πάσα στιγμή. Στην ουσία διεκδικούν την είσοδο στη τετράδα. Ποιες ομάδες βλέπετε στη τετράδα? Εγώ θα έλεγα ότι είναι 7-8 ομάδες. Τώρα θεωρώ ότι είμαστε εμείς, είναι το Δημοκρίτη από την Κομωτινή και η ΑΕΚ πιστεύω ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα. Είναι μετά η Ολυμπιάδα της Αλεξανδρούπολης, ο Εθνικός που ήταν και πέρυσι, είδα ότι φέτος οι Φέρες έχουν δυναμώσει αρκετά. Θα έλεγα ότι το πρωτάθλημα είναι από τις 14 ομάδες, αν θυμάμαι καλά, που είναι στον Όμιλο. Οι 8-9 μπορούν να μπουν στην τετράδα, είναι εφικτός στόχος. Και θα έλεγα ότι οι υπόλοιπες 3-4 είναι πιο αδύναμες. Μάλιστα, και δύο ταχύτητων δηλαδή. Ναι, αρκετά ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, όλες οι ομάδες προσπαθούν, βάζουν τη δυνατά τους για να χτυπήσουν τα μάτς, κάθε μια ομάδα με το δικό της τρόπο. Γενικότερα είναι πολύ ανταγωνιστικό και είναι αυτό και πολύ καλό για αυτό που είπαμε πριν για τον κόσμο, για να προωθεί τον μπάσκετ στην περιοχή και γενικότερα στη Θράκη. Ωραία. Τελειώσατε τα του πρωταθλήματος για να ρωτήσουμε έτσι λίγο γενικότερες ερωτήσεις. Εσύ τα ξέρεις περισσότερο. Εγώ θα ρωτήσω τα δικά μου. Για την ώρα αυτά, ακόμα είναι νωρίς, θα τους ξανανοπήσω στις επόμενες εκπομπές, σίγουρα. Παιδιά, εσείς είστε και οι δύο φοιτητές, όχι στα ΤΕΦΑ, έχετε επιλέξει την νομική και την φιλολογία. Και θέλω να ξέρω πώς βλέπουν οι νέοι της δικής σας γενιάς τον αθλητισμό. Σκέφτονται να ασχοληθούν επαγγελματικά ή δεν έχει κάποιο μέλλον εδώ στην Ελλάδα? Εντάξει, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε μια σχολή και ας πούμε δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο και ασχολούνται κυρίως με τη σχολή, δεν έχουν το άθλημα ως πρωταρχικό στόχο, γιατί έχουν και την επαγγελματική αποκατάσταση στο μυαλό τους σε αυτό που θα σπουδάσουν. Αλλά εντάξει, φτάνουν και τα παιδιά που κοιτάνε να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα παράλληλα. Να δούμε τώρα ποια φαρμακεία διανυκτερεύουν στην Κομωτινή. Να δούμε τώρα τι πρόγνωση του καιρού για την Κομωτινή και ευρύτερα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου προβλέπεται καταιγίδα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου και σχεδόν θυελλώδης βόρειος ανέμους ως 7 μποφόρ.
μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα εκδηλωθεί ελαφριά επιδείνωση με χιονόπτωση με την θερμοκρασία στους 1 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από βόρεια διεύθυνση και ένταση μέχρι 7 μποφόρ. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.